Ευρώπη. Ευρωπαϊκός αέρας. Έχεις δίκιο. Έτσι, γιατί μαζί μας είναι η Άννα Μισελέστη Μακοπούλου, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα και ο Στέλιος Κουλούλου, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα. Να ξεκινήσω από μια ανάρτηση που είδα από την συνάδελφό σας, την κυρία Βόζεμπεργκ, κύριε Κούλογλου και κυρία Σιμακοπούλου, ότι ασκείται κριτική σε εσάς τους ευρωβουλευτές, ότι τσάμπα σας έχουμε στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί με τις συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις σε όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα το μεταναστευτικό προσφυγικό, την πρόκληση που είχαμε τώρα που θέλουν να πάρουν όλο το Αιγαίο, εξαφανίζουν το Καστελόριζο, τη μισή Ρόδο, πιέζουν την Κρήτη, κάνουν χάρτη με τη Γαλάζια Πατρίδα, εσείς δεν ασχολείστε με αυτά τα ζητήματα και δεν τους τα βάζετε. Να ξεκινήσω με εσάς, κυρία Σιμακοπούλου. Ναι. Καταρχάς, δικαίωμα του καθενός να μας ασκεί κριτική. Δικαίωμα του καθενός να μας ασκεί κριτική. Και μπορεί να παρακολουθεί τη δράση μας όποιος θέλει και καλοπροαίρετα και έχει αυτά, δεν έχει άλλα κίνητρα, και να κρίνει τι κάνει ο καθένας μας. Εμένως αυτό που λέτε, ιδίως και στο θέμα της Τουρκίας που αυτή τη στιγμή είναι εντελώς απαράδεκτο. Πάντως έχετε ακούσει ότι γίνεται κριτική. Ναι, βεβαίως, το έχω ακούσει φυσικά και είναι λογικό. Να σας πω γιατί και ποιο είναι το καλό στην ιστορία αυτή, γιατί εγώ θα εστιάσω στο θετικό. Το θετικό είναι ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι χωρίς την Ευρώπη δεν υπάρχει λύση για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Δεν είναι κάτι δηλαδή που μπορούμε εδώ στην Ελλάδα με ένα μαγικό ραβδί να το φτιάξουμε. Ούτε οι απειλές του Ερντογάν απευθύνονται μόνο σε εμάς εδώ στην Ελλάδα, παρότι έχουμε τα θέματά μας. Δεν αντιδράει η Ευρώπη. Και λένε ότι, θα συμφωνήσω και μαζί σας. Και λένε ότι εσείς θα μπορούσατε να ασκήσετε μεγαλύτερη πίεση για να έρθουμε του συγκεκριμένου να. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι και στα δύο, δηλαδή η Ευρώπη δεν αντιδρά αυτή τη στιγμή αρκετά και όπως θα έπρεπε. Έτσι. Και δεύτερον, πρέπει εμείς να έχουμε υψηλούς τόνους. Και να έχετε υπόψη σας ότι παρότι μας χωρίζει μια άβυσσος εδώ με την ιδεολογικά και πολιτικά, όλοι φωνάζουμε για αυτό το θέμα στην Ευρώπη. Τώρα, τι μπορεί να κάνει το Ευρωκοινοβούλιο. Το Ευρωκοινοβούλιο ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα πανευρωπαϊκά με μεγαλύτερη δικαιοσύνη και με μεγαλύτερη αλληλεγγύη. Γιατί είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο συμβαίνει. Σας διαβεβαιώνω όμως ότι και ο κύριος Μητσοτάκης τις προάλλες ήμασταν στο Ζάγκρεμπ, στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αυτή είναι η πολιτική οικογένεια στην οποία ανήκει στην Ευρώπη η Νέα Δημοκρατία. Σε υψηλότατους τόνους και ο κύριος Μητσοτάκης και όλοι μας, όπως και μέσα στην Ευρωβουλή που συζητήθηκε η κατάσταση στη Μόρια, παντού και πάντα, πιστέψτε μας, ότι με τους υψηλότερους δυνατούς τόνους απαιτούμε να υπάρχει μια ευρωπαϊκή. Να ακούσουμε και την άποψη του κ. Κούλογλου επ' αυτού για την κριτική που ακούγεται. Κοιτάξτε, δεν είναι καθόλου δικαιολογημένη αυτή η κριτική. Εντάξει, ασφαλώς έχει δικαίωμα ο καθένας να κριτικάρει και να λέει ό,τι θέλει. Αλλά στην πραγματικότητα, σε αυτό το θέμα, πρώτον, υπάρχει μια διακομματική συμφωνία. Δηλαδή, όλα τα κόμματα του δημοκρατικού στρατοπέδου λένε τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, ότι η Ελλάδα υποφέρει, ότι πρέπει η Ευρώπη να αναλάβει τις ευθύνες που έχει. Και δεύτερον, με οποιαδήποτε ευκαιρία βρούμε, επαναλαμβάνουμε το θέμα. Παραδείγματος χάρη, τώρα είμαστε στο Στρασβούργο. Εγώ έδωσα δύο συνεντεύξεις, ας πούμε, στη γαλλική τηλεόραση και σε ένα ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων. Και ήταν το θέμα το προσφυγικό και είπα αυτό, ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες, δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνο η Ελλάδα, πρέπει να μας βοηθήσετε. Συνέχεια αυτά τα πράγματα λέμε. Τι άλλο θα κάνουμε? Εμείς δεν μπορούμε. Αυτοί που το λένε αυτό, εμείς δεν μπορούμε να πάμε να κάνουμε, να φορέσουμε χακί και να πάμε να κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό που κάνουμε, νομίζω ότι ειδικά στο συγκεκριμένο θέμα, το κάνουμε πάρα πολύ καλά. Τώρα, πόσο αποτελεσματικό είναι, μάλιστα, αυτό δεν εξαρτάται από εμάς, εξαρτάται από πολλά πράγματα. Για να έρθουμε τώρα λιγάκι, παρακολουθείτε τα θέματα. Προφανώς θα παρακολουθείτε τα θέματα εσωτερικής επικαιρότητας και θα σας παρουσιάσει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεδριάσεων του Ευρωκοινοβουλίου και άλλων υποχρεώσεων που έχετε. Εδώ να δούμε και λίγο την κοινωνία. Να δούμε λίγο την κοινωνία και την κριτική που ασκείται, κυρία Σιμακοπούλου, μάλιστα, από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς το κόμμα σας, mm-hmm, προς την κυβέρνηση. Για θέματα που έχουν σχέση με το φορολογικό, για θέματα που έχουν σχέση με το ασφαλιστικό, για την ίδια λογική που δυστυχώς όλα τα κόμματα έχουν ακολουθήσει διαχρονικά στον τόπο μας. Τα δικά μας παιδιά, δηλαδή ξεκινήσαμε από τα δικά μας παιδιά της Νέας Δημοκρατίας. Θυμήθηκα τον αείμνηστο Δημήτρη Ρίζο και το πρωτοσέλιδο του που είχε γράψει τον Ελεύθερο Τύπο. Το θέμα με τους πρασινοφρουρούς επί Πασόκου. Στη συνέχεια, τους Σιριζαίους που χρησιμοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτου-δεύτερου βαθμού συγγένεια. Αλλά
Και εσείς σήμερα που διορίζετε ανθρώπους στους οποίους είχατε δεσμευτεί ότι βόηθα μας στις εκλογές και θα σου δώσουμε μια θέση. Νομίζω ότι διορθώθηκε αυτό, αν το παρακολούθησε σωστά, έτσι. Το θέμα είναι να. Το θέμα είναι να τελειώνει αυτή η νοοτροπία. Να τελειώσει. Συμφωνώ μαζί σου. Να μην με τελειώσει. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Και νομίζω ότι, πώς να σας πω, με περίσχια πολιτική εντυμότητα και θάρρος, διορθώθηκε αυτό το θέμα το συγκεκριμένο. Των υστέρων, βέβαια, έτσι. Εντάξει. Δεν μπορώ να υπερασπιστώ κάτι το οποίο έχει διορθωθεί. Σας θυμάμαι αυτό. Ναι, τι να πω. Είναι μια διαφορετική πρόσφαση. Να σας πω κάτι. Και άλλοι 11, να σας πω κάτι. Υπάρχουν και άλλοι 11. Το πρόβλημα δεν είναι. Θέλω να πω κάτι, επειδή έχω πολιτευτεί κι εγώ. Εντάξει, εγώ ήμουν τυχερή και με τίμησε ο κόσμος και βγήκα. Αν δεν είχα βγει, δηλαδή, θα ήμουν μια αποτυχημένη. Είχα μια διαδρομή, μια επαγγελματική, μπορεί να έχει αναψηφίσει κάποιον άλλον. Και θα έπρεπε να καλύτερο να βάλουν σε ένα γραμμικό. Όχι, δεν θα έπρεπε. Αλλά και μόνο που θα ήμουν απολυτευτής, που σημαίνει ότι δεν είχα εκλεγεί, δεν σημαίνει ότι ήμουν ένα αποτυχημένο άνθρωπο. Όχι, βέβαια, κανένα δεν είναι. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Άρα, ούτε επειδή είσαστε προσέχει, θα σας αρέσει ούτε αυτό. Ούτε όμως επειδή είμαι πολυτευτής θα έπρεπε να έχω προβάδισμα σε σχέση με κάποιον άλλον για να διοριστώ. Και επειδή είσαστε νέα γυναίκα, γιατί βάλανε τόσο νέα γυναίκα. Γιατί δεν θέλω να έχω. Που διορίζονται στις θέσεις. Είναι πιο εύκολο να κάνεις κριτική σε μια πρακτική η οποία είναι λανθασμένη. Μπορεί να λάβετε υπόψη κομματική, κύριε Κούλογλου, γιατί ξέρετε κάτι, λένε τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Μην βγει ο ΣΥΡΙΖΑ να αντιδράσει, γιατί δεν πρέπει να μιλάμε για σκηνή στο σπίτι του κρεμασμένου. Όχι, όχι, καμία σχέση. Εγώ σας καλώ καταρχήν να συγκρίνετε τα βιογραφικά και τους ανθρώπους που είχαν τοποθετηθεί στα δημόσια νοσοκομεία. Επί ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Κούλογλου, με τα πλαστά. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Μιλάμε για τα δημόσια νοσοκομεία. Ναι. Στα δημόσια νοσοκομεία είχαν τοποθετηθεί άνθρωποι που είχαν διδακτορικά, είχαν σχέση με την ιστορία, είχαν διοικήσει. Δέστε τα βιογραφικά τους. Και δέστε τα. Σήμερα δημοσιεύονται τα βιογραφικά και τι ήταν ο καθένας από τους 70-71 διοικητές που διόρισε η Νέα Δημοκρατία στα δημόσια νοσοκομεία. Λοιπόν, είναι όλοι οι πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι δεν κατάφεραν να εκλεγούν, έξι στρατιωτικοί. Τι είναι, δηλαδή, έξι απόστρατοι αντιστράτηγοι είναι διοικητές νοσοκομείου, τι είναι οι ασθενείς. Είναι η ανάπαυση. Είναι η ανάπαυση προσοχή. Όχι, 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 όχι. Είναι η ανάπαυση προσοχή. Μετά τον ιδιοκτήτη βουλκανιζατέρ, ο οποίος είχε πάει διοικητής νοσοκομείου. Ακούστε να δείτε. Να σας πω κάτι. Δείτε, όχι, να συμφωνήσουμε ότι η αποτελεσματικότητα είναι ο σωστός δείκτης για να κρίνονται οι διοικητές νοσοκομείων. Τι αποτέλεσμα λοιπόν είχαν επιμέρω σας. Πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό που παραλάβανε. Από αυτό που παραλάβανε, το οποίο το είχε αφήσει ο κύριος Γεωργιάδης. Σε άθλια κατάσταση. Θα το δούμε τι αποτέλεσμα. Θα το δούμε. Σε ορισμένες περιοχές που έχω. Αφήστε να τελειώσω. Βεβαίως. Σε ορισμένες περιοχές που έχω πάει εγώ σε νοσοκομεία τους προηγούμενους μήνες, πρώτων ευρωεκλογών κτλ., η κατάσταση ήταν πάρα πολύ καλή. Σε άλλα υπήρχαν προβλήματα. Ας θα δούμε όμως. Αλλά νομίζω ότι τα βιογραφικά. Αυτόν που ανέλαβαν τη θέση και δεν είναι μόνο ο κύριος με τους 1.500 ψήφους. Να συμφωνήσουμε όλοι ότι μπορεί ένας Σιριζέος να είναι πολύ καλός για να γίνει διοικητής και ένας νεοδημοκράτης πολύ καλός για να γίνει διοικητής ανεξάρτητα από το ποιος είναι στην εξουσία. Ναι, αλλά στην περίπτωση, κύριε Παπαδάκη, και ένας πολιτευτής μπορεί να είναι καλός ή μπορεί να μην είναι. Στην περίπτωση τη συγκεκριμένη τυχαίνει όλοι να είναι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας. Μα όλοι οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας. Και οι 71. Με συγκεκριμένα βιογραφικά. Αυτό πια δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία. Πολύ περισσότερο όταν ο κύριος Μητσοτάκης προεκλογικά μας έλεγε ότι εδώ και δύο χρόνια έχουμε εξαγγελίσει ότι ποτέ δεν θα ξαναγίνει αυτό. Θα είναι οι άριστοι και οι άριστοι. Και οι 71 είναι οι 71 της Νέας Δημοκρατίας. Όπως δείχνει ο κύριος Βορύδης, λέει τι να βάλουμε, ξένους. Πάντως, να σας πω κάτι. Κυρία Σιμακοπούλου, δεν έχετε αντίρρηση. Κυρία Σιμακοπούλου, όχι, δεν έχω αντίρρηση καθόλου. Ξαφνικά ανακαλύψατε την αξιολόγηση, ο κύριος Βορύδης το συνόψε πάρα πολύ καλά. Είπε ποιος να βάλουμε, ξένους, τους δικούς μας να βάλουμε. Αυτή δεν είναι λογική. Δεν το ξαναπεί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό και κανένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με συγχωρείτε κύριε Κούλογλου, πλάκα κάνουμε τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν ότι δικαιωματικά, επειδή είναι απόγονοι ανθρώπων οι οποίοι έχουν προσφέρει στην αριστερά, θα έπρεπε να είναι μετακλητοί. Κάνουμε πλάκα. Τώρα είστε ξεχάσαμε. Ας το συνεχίσουμε, γιατί δεν συμφέρει. Σας προκαλώ δεν συμφέρει η κουβέντα αυτή, να σας πω για ποιο λόγο. Το μέλλον να σας πω για ποιο λόγο. Μα το ίδιο πράγμα δεν έγινε και με βουλευτές. Εδώ ο ένας ήταν τη μία μέρα στο ένα κόμμα, την άλλη μέρα ήταν στο άλλο. Και κύριε Κούλογλου, θέλω να απαντήσετε λιγάκι για αυτή την επιτροπή την οποία δημιουργήσατε, την διευρυμένη. Της ανασυγκρότησης. Παρακαλώ. Και εδώ υπάρχουν μεταγραφές. Υπάρχουν ονόματα
τα οποία λαμπερά. Μέχρι πρότινος, ας πούμε, είχαν διατελέσει σε πολύ σημαντικές θέσεις στο ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Υπάρχουν ονόματα... Κύριος Γκλέτσος. Ο κύριος Απόστολος. Κύριος Κραονάκης. Ο Απόστολος Γκλέτσος. Που είχε συνεργαστεί με τον Κουκουέ. Ναι, παλιότερα. Ναι. Καλά, ο Σταμάτης ο Κραονάκης πάντα ήταν φύλλα προσκύμενος. Ωραία, λοιπόν. Και μάλιστα ήταν και θερμός υποστηρικτής του κύριου Πολάκη, αλλά κάποια στιγμή του ψιλοέκανε κριτική, μου φαίνεται μια φορά. Λοιπόν, κοιτάξτε, γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ συγκροτείται μια πολύ μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Με δεδομένη σχεδόν την ανυποληψία του Κινάλ και την αδυναμία της κυρίας Γεννηματά να κάνει μια συμμαχία με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχει κάνει μια άτυπη συμμαχία με τον κύριο Μητσοτάκη στην πραγματικότητα, άτυπη συγκυβέρνηση έχουμε, όλος ο κόσμος ο προοδευτικός έχει συσπηρωθεί γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό αναγκαστικά προϋποθέτει ότι θα συνεργαστείς με ανθρώπους που στο παρελθόν ανήκανε σε άλλα κόμματα. Ότι μπορεί να είναι το 3% του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Πολύ καλά. Κύριε κάνει... Κούλογλου, όμως, είναι πρόσωπα τα οποία, ειδικά βλέπουμε την κυρία Βάρτζελη, ο κύριος Ραγκούσης που ήρθε πρόσφατα στο ΠΑΣΟΚ, είναι πρόσωπα σε οποία στην κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου το 9 συμμετείχαν και την οποία είχατε καταγγείλει με πάρα πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς, πολιτικούς βέβαια πάντα, σε σχέση με το μνημόνιο και τα μέτρα που έπαιρναν. Η κυρία Βάρτζελη ήταν στον κύριο Παπανδρέου στο σύστημα και αρκετοί ακόμα οι οποίοι είναι σε αυτή την περίφημη Επιτροπή, Επιτροπή Ανασυγκρότησης. Νέα Δημοκρατία, ναι. Με πρόσωπα ναι. τα οποία καταγγέλανε τη Νέα Δημοκρατία και το σημερινό πρωθυπουργό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Επειδή υπάρχουν αντιδράσεις, δεν ολοκλήρωσα το ερώτημα προς τον κύριο Κούλουγλου. Παρακαλώ. Σε σχέση με αυτό, επειδή υπάρχουν αντιδράσεις από μεγάλο κομμάτι εσωκομματικά μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν αντιδράσεις με αυτή την πασοκοποίηση. Και σε αυτό έχει δίκιο, γιατί. Λένε που μην προχωράει γίνει ο κύριος Τσίπρας. Μην γίνει σούπερ μάρκετ. Διαφωνούν. Οι 53 με κείμενα, με δηλώσεις, με πάρα πολλές παρεμβάσεις αντιδρούν σε αυτή την πασοκοποίηση. Λοιπόν, δεν ξέρω τι εννοείται ακριβώς πασοκοποίηση. Αυτό που λένε όσοι έχουν επιφυλάξεις, γιατί στην πραγματικότητα περί επιφυλάξεων πρόκειται, είναι για το αν το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ θα αλλάξει. Δεν σημαίνει πασοκοποίηση ότι δεν θα έρθουν και άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι, θα είναι θεροτυφλία. Κοιτάξτε, το 32% που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ ή το 36% στις εκλογές ήταν πρώην ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν μπορεί να μην έχει αντιστήγηση με τα στελέχη. Δηλαδή, πού θα βρεθούν. Θα έρθει ο κόσμος. Συναδελφοί σας αντιδρούν. Δεν είναι. Εγώ σας ρωτάω για τους συναδέλφους σας. 53 διαρκώς διαφωνούν. Κοιτάξτε, με αυτά τα ανοίγματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε το εξής, την πραγματική κατάσταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η εναλλακτικός πόλος στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει υποσχεθεί θαύματα στο προσφυγικό, στην οικονομία και στη δημόσια διοίκηση. Στο προσφυγικό τα έχει κάνει θάλασσα, στη δημόσια διοίκηση το βλέπουμε να γίνονται θάλασσα και σε λίγο θα γίνουν και στην οικονομία. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση θέλουμε ένα μέτωπο προοδευτικό για να πάρει. Το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Παπανδρέου θα μας σώσει από αυτά, κύριε Κούλογλου. Με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ θα φτιάξουμε ένα μεγάλο κομμάτι. Κυρία Σπακοπούλου, την απάντησή σα. Νομίζω ότι. Και για το θάλασσα. Ναι, ότι. Για το προσφυγικό. Ήδη σήμερα διάβαζα. Τι λέει η κοινή γνώμη για αυτά τα οποία συμβαίνουν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Οπότε λέω στον κύριο Κούλογλου μήπως τα δει αυτά για να καταλάβει ότι ο κόσμος έχει ξεπεράσει ορισμένες παλιές διαχωριστικές γραμμές. Ο κόσμος που εμείς περιγράφουμε αυτή τη στιγμή ως κέντρο, εν πάση περιπτώσει, νομίζω συντριπτικά έχει πάει προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συντριπτικά έχει έρθει στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εγώ δεν σχολιάζω τα εσωτερικά σας και να σας πω και κάτι. Δεν μου κάνει και εντύπωση. Εδώ συγκυβερνήσατε με τον Πάνο Καμένο. Εδώ εσείς είστε στην Ευρωομάδα με την κυρία Κουντουρά. Οπότε. Εσείς είστε με τον κύριο Βορύδη που ήταν γραμματέας της Κουντικής Νεολαίας. Πλάκα μου κάνετε. Με τον κύριο Βορύδη ήταν της Κουντικής Νεολαίας. Και πηγαίνανε, ο κύριος Γεωργιάδης πήγαινε στο νεολαζί της Δίκαιας. Τον έχουν ψηφίσει οι νεοδημοκράτες χρόνια και χρόνια. Ωραία, λοιπόν. Και την κυρία Κουντουρά την ψήφισαν. Γιατί μου κάνετε κριτική. Και έχει απαντήσει ο ίδιος. Λέω ότι δεν μου κάνει εντύπωση όποια είδους διεύρυνση κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, που πιστεύω, αν θέλετε, κατά την άποψή μου, ότι είναι απολύτως καιροσκοπική. Ένα. Πιστεύω ότι τα περισσότερα στελέχη που έρχονται σε εσάς τώρα είναι αυτά τα οποία έχουν μείνει πολιτικά άστεγα κάπου και προσπαθούν κάπου να πάνε γιατί δεν έχουν βρει πουθενά άλλου πολιτική στέγη. Και επίσης πιστεύω, επιτρέψτε μου με απλά λεφτά, με απλά λόγια, ότι όλο το πολιτικό χαρτί το έχει πάρει ο κύριος Μητσοτάκης. Τελεία και παύλα, που αυτή τη στιγμή λύνει και δένει.
Εν πάση περιπτώσει, με όρους αποτελεσματικότητας, η κοινωνία θα κρίνει τη διακυβέρνησή του και αυτό κάνει αυτή τη στιγμή. Η Νέα Δημοκρατία κατά το παρελθόν δεν έχει κάνει διευρύνσεις. Βεβαίως. Και πολύ μεγάλες νομίζω. Βεβαίως. Αν θυμούμε καλά. Βεβαίως. Και μάλιστα όχι προς τον ακροδεξιό χώρο μόνο, αλλά και προς τον κεντρό και τον αριστερό χώρο. Τώρα, σωστά. Συγγνώμη. Και ο κ. Μητσοτάκης για να πάρει το ποσοστό αυτό δεν το πήρε από, μόνο από τον παραδοσιακό κορμό τη Νέα Δημοκρατία. Δεν λέει κάτι διαφορετικό, νομίζω, κ. Σκουλόπουλο. Εγώ κρίνω την ποιότητα τη διεύρυνση, όχι την κίνηση, την πολιτική. Προφανώς πρέπει να διευρύνει τη βάση σου για να μπορέσει να αποκτήσει μεγαλύτερο ποσοστό. Το θέμα είναι ποιο έρχεται σε σένα. Θα ήθελα, κύριε Κούλογλου, επειδή το ζητάνε εδώ φίλοι μα, μπήκε πάλι θέμα Πολάκη. Όπου μάλιστα σχολιάστηκε δυσμενό και από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι υπερβαίνει τα όρια μερικές φορές ο κύριος Πολάκης. Τώρα το ακούει ο κύριος Πολάκης, θα γίνει έξαλλος. Μπορεί να πει ότι πάλι δέχομαι επίθεση από τα αποθροκάναλα. Κύριε Πολάκη, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφερθούμε σε θέματα. Εδώ πέρα μέχρι και αρμόδιες επιτροπές του κόμματός σας τοποθετήθηκαν. Βέβαια, αυτό δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Σημακοπούλου. Υπάρχουν ακραίες τοποθετήσεις μερικές φορές. Και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι ο κύριος Πολάκης παίρνει βραβείο. Αλλά αυτό τι θα το αξιολογηθεί. Και νομίζω ότι, να σας πω, εγώ, ο κύριος Κουλούγλου ασχολιάσει, εγώ θα κάνω μόνο ένα σχόλιο. Ο κύριος Πολάκης, το οποίο... Για την επίθεση, κυρία Αγάπη. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο, διότι απλά ο κύριος Πολάκης δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή, αυτός ήταν, αυτός είναι. Αυτό το οποίο βλέπω να αλλάζει, είναι ότι προφανώς ο κύριος Πολάκης δεν είναι τόσο χρήσιμος πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ ή ενδεχομένως να μην είναι τόσο κολλητός πια του κυρίου Τσίπρα. Και εν πάση περιπτώσει αυτή τη φορά τον αδειάζουν. Ενώ στο παρελθόν έσπευδε μέχρι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να τον υπερασπιστεί ό,τι και να έλεγε. Για όποιον και να έλεγε. Λοιπόν, να το έλεγε. Κοιτάξτε, ο κύριος Πολάκης έκανε πάλι λάθος. Εγώ δεν είμαι σε αυτή την κατηγορία που λέει η κυρία Σημακοπούλου, παρότι υπήρχε πράγματι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή τη κάλυψη του κυρίου Πολάκη. Είχα από την αρχή σε κάθε περίπτωση. Του είχα ασκήσει κριτική, αλλά τα μέσα ενημέρωσης, κοιτάξτε, δεν πρέπει να είμαστε μονομερείς. Εδώ έχουν υπάρξει τον τελευταίο καιρό, αν να παριθμίσω, δεκάδες δηλώσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έχουν περάσει απαρατήρητες. Όχι από όλα τα μέσα. Ο κύριος Δοξιάδης χτες είπε να απολυθεί συνάδελφος δημοσιογράφου των Νέων. Αν το είχε πει αυτό Σιριζέος παλιότερα ή και τώρα, θα είχε γίνει, θα ήταν το μοναδικό θέμα που θα συζητάγαμε για 3-24 ώρα. Απαράδεκτο αυτό που έκανε ο κύριος Δοξιάδης, έβγαλε σχετική ανακοίνωση. Θείος. Μα είναι το μόνο. Και καταδικάζεται και από τους συναδέλφους μας. Μα είναι το μόνο. Όπως απαράδεκτο και αυτό που έκανε στην κυρία Τρέμι χτες ο κύριος Γεωργιάδης. Ο οποίος συνεπέπληξε γιατί είπε την άποψή της στη δημοσιογραφική. Και μα είναι το μόνο. Εάν είχε πει, να σας πω κάτι. Εγώ για να μην... Ο κύριος Γεωργιάδης, μιας και το αναφέρατε. Εγώ υπερασπίζω τις νεοδημοκράτες και ο κύριος Κούλογλου του ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ, το οποίο είναι ένα στήρο πράγμα. Εγώ δεν θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι υπάρχουν κοινοί κανόνες στην πολιτική ζωή και για το επίπεδο του λόγου και για τη συμπεριφορά. Λοιπόν, ο κύριος Πολάκης έχει καταντήσει, για μένα, είναι σύμβολο ενός ύφους και ήθους, αν θέλετε, πίσω από αυτό, με το οποίο πρέπει να τελειώνουμε στην πολιτική ζωή του τόπου, από όπου και αν προέρχεται. Και αυτό το λέω, κύριε Παπαδάκη, έχετε απόλυτο δίκιο, οι όποιες ακραίες φωνές δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές. Από όπου και αν προέρχονται. Ας συμφωνήσουμε σε αυτό και ας σταματήσουμε να κάνουμε μικροκομματική. Ένα στέλεχος δικό σου είπε αυτό και ένα δικό σου είπε το άλλο. Όποιος και να τα λέει, δεν πρέπει να τα λέει. Ωραία, να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Σπαγκόπουλο. Προχτές ο κύριος Γεωργιάδης, εγώ έχω ασκήσει κριτική στον κύριο Πολάκη επανειλημμένως. Το ξέρει και ο κύριος Παπαδάκης. Είναι γεγονός και εδώ σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης ξεπερνά ό,τι είπε χτες. Προχτές τι είπε προχτές του είπε ένας παραγωγός, ένας αγρότης, ότι είναι χαμηλή τιμή και του είπε εσύ έσπηρες επί Τσίπρα να πάρει τα λεφτά σου από την Κουμουνδούρου. Αν αυτό το είχε πει. Ο κύριος Γεωργιάδης. Αφήστε να τελειώσω την ερώτησή μου. Αν αυτό το είχε τολμήσει να το εκφωνήσει υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα, θα μιλάγαμε γι' αυτό επί τρεις μέρες. Θα μιλάγαμε. Ακούσατε να μιλήσουμε στην Ελλάδα. Να μην έλεγε ο κ. Τσίπρας στους αγρότες πάνω στα τρακτέρ πριν εκλεγεί και τι τους τώρα έκανε μετά. Τώρα πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Δεν πετάω την μπάλα στην εξέδρα. Στην ερώτησή μου. Και δεν σχολιάζω
εκτός, όταν μιλάς για τη δήλωση ενός συναδέλφου, πρέπει να το δει όλο. Και εν πάση περιπτώσει να σας πω και κάτι άλλο. Δεν το έχετε δει, γιατί δεν το έπαιξε κανείς. Ο κύριος Γεωργιάδης ξέρει πάρα πολύ καλά να υπερασπιστεί τον εαυτό του για όλες τις δηλώσεις. Εντάξει. Για όλες τις δηλώσεις ξέρει να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Δεν με χρειάζεται εμένα. Μια μικρή ερώτηση. Να ολοκληρώσουμε, γιατί είναι και Παρασκευή και είναι και Black Friday. Σωστό. Αν είσαστε μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Τι είναι αυτό με την Black. Του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Όταν ήμουν η Άννη. Τώρα, σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Μία μικρή όχι πολιτική ήμουν, υπόθεση εργασία θέλω να κάνω. Μάλιστα, να κάνω. Εάν λοιπόν ήσασταν τώρα μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Να πω από πριν δεν απαντάω σε υποθετικά σενάρια ή να το πω μετά. Κάτι σε να ακούτε την ερώτηση. Εντάξει, πλάκα κάνω. Να την ακούσουμε βεβαίως, με συγχωρείτε. Θα ψηφίζατε την αλλαγή του συντάγματος περί ομοφοβίας. Δεν καταλαβαίνω τι με ρωτάτε. Υπήρξε ένα άρθρο. Πρόταση να αλλάξει θα το σύνταγμα. Θα ψήφιζα την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα ψήφιζα το ψήφο για το εξωτερικό. Θα ψήφιζα όλα αυτά. Με ρωτάτε. Το 2020. Μου βάλατε ένα, ναι, μου βάλατε ένα άσχετο θέμα χωρίς να μου πείτε τη διατύπωση πώς. Τι και πώς. Τι ερώτηση σας είναι και στην Ελλάδα. Από πού τη είναι. Από πού του ήρθε. Στο 2020. Από το πρωί. Δεν είμαι ομοφοβική. Τρίτη φορά που το γνωρίζω. Τώρα τι μου είπε. Μια μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν, επειδή, και άσχετη. Επειδή υπάρχει αυτή η ιστορία με το, Black Friday, εγώ ήθελα να πω Green Friday, δηλαδή πράσινη Παρασκευή, αυτό που κάνουν οι νέοι σε όλο τον κόσμο που διαμαρτύρονται για το κλίμα. Έχει πολλές, και έχει πολλές εκδηλώσεις σήμερα των νέων για το κλίμα. Και δεύτερο, Book Friday, κάνει η Καλαμαριά, ο Δήμος Καλαμαριάς, δίνει βιβλία. Καλά, είπατε. Κάτι αφιερώνω και σε δύο, λέει, και στους δύο με σεβασμό. Τους άρεσε το δίδυμα το ευρωπαϊκό. Λέει ο Γιάννης. Δύο άνθρωποι μπορούν να διαφωνούν αν βρέχει ή δεν βρέχει. Αυτό αποτελεί σεβασμό στην άποψη. Δύο άνθρωποι πρέπει να συμφωνούν ότι βρέχει ή δεν βρέχει. Αυτός είναι σεβασμό στη λογική. Σωστός. Και με αυτό θα σας αποχαιρετήσω. Να σας ευχαριστήσω που ταξιδέψατε από τις Βρυξέλλες, ειδικά για μας. Κάνουμε off camera την υπόλοιπη συζήτηση. Ειδικά για μας.